Την ώρα που η Κρήτη πληρώνει ακριβά την ενεργειακή κρίση, ο ενεργειακός πλούτος που εντοπίστηκε στη διάρκεια δοκιμαστικών γεωτρήσεων πριν από 14 χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτος, με τους ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση να κινητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικό αέριο το οποίο παράγεται όμως στα ρηχά. Δεν είναι φυσικό αέριο που παράγεται σε πολύ μεγάλα βάθη. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις από τις αναλύσεις που κάναμε μιλούσαν για 95% μεθάνιο. Που σημαίνει ότι ήταν έτοιμο, ναι. Μπορούσε να πάει κατευθείαν για χρήση σε θερμοκήπια κλπ. Είναι θέμα αυτό, η πολιτεία πρέπει να πάρει την απόφαση. Το θέμα είναι να στηθεί και να εγκριθεί η δυνατότητα αξιοποίησης. Με ένα νόμο, με μια διάταξη, με μια υπουργική απόφαση ότι η λεκάνη της Μασαράς παραχωρείται για αξιοποίηση, παράδειγμα, στο Δήμο Αρκαλοχωρίου. Το 2008 ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Αβραάμ Ζαλιλίδης, εντόπισε φυσικό αέριο σε περιοχές του Δήμου Αρκαλοχωρίου, κάνοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι υπάρχουν ποσότητες που θα μπορούσαν να καλύψουν ένα μεγάλο τμήμα του νησιού, όπως για παράδειγμα τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Σε συνδυασμό με τις γεωτρήσεις που κάναμε εμείς τότε και χρηματοδότησε όλο αυτό το έργο ο Δήμος Αρκαλοχωρίου, βρήκαμε ότι υπάρχει απολιθωμένο νερό κάτω από τα 200 μέτρα, το οποίο έβραζε. Έβγαινε μεθάνιο μαζί με το νερό. Μιλάμε για μεθάνιο βιοαέριο που προκαλείται, δημιουργείται, παράγεται από υλικό οργανικής ύλης που είναι μέσα στη λεκάνη της Μεσαράς. Έχουμε καταλήξει σε ένα μοντέλο και ξέρουμε τι περιμένουμε να δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για αυτή τη λεκάνη. Αν αξιοποιηθεί αυτό το βιοαέριο, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεγάλου τμήματος της Κρήτης ή και όλης της Κρήτης. Στο χωριό Καμάρες του Δήμου Φεστού, συναντήσαμε τον κύριο Στέλιο Θοδωράκη, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια προσπάθησε να κάνει γεώτρηση νερού στο χωράφι του και έπεσε, όπως υποστηρίζει, σε φυσικό αέριο. Μου λέει αυτός κάτι συμβαίνει και πάει, παίρνει ένα μπουκάλι στη γεώτρηση, μετά το κλείνει και πάμε μετά παραπέρα και του δίνουμε φωτιά και αρπάζει. Ναι, ήταν καθαρότατο. Καθαρότατο. Ήταν 96% ήταν μεθάνιο. Και είχε και 2% άζωτο και διοξίδιο του άνθρακα, άλλα 2%. Η γεώτρηση σφραγίστηκε. Την περιοχή επισκέφτηκαν γεωλόγοι, ενώ για το ζήτημα δεν υπήρξε καμία απολύτως εξέλιξη. Είναι, λέει, πάνω σε ρήγμα τσία που έχουμε ανοίξει. Και δεν αποκλείεται, ας πούμε, να έχει μια σύνδεση με τα άλλα υγρά αέρια από το Λιβικό πέλαγος, ας πούμε. Αυτό τώρα το κράτος, τώρα με αυτά που λένε με τα αέρια, μπορούσε να τροφοδοτήσει πάει ένα μεγάλο μέρος με τα αέρια. Το Πολυτεχνείο είχε πει τότε για 6 ατμόσφαιρες. 6 ατμόσφαιρες είναι δύναμη, δεν είναι λίγο πράγμα. Για μια αέρια φάση, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί, έκανε λόγο γεωλόγος και προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Γιάννης Μιχαλάκης. Εγώ θα παραμείνω, κύριε Μακάκη, στην αέρια φάση την οποία σας ανέφερα. Έχουμε κάνει μια τεράστια δουλειά τώρα στην ευρύτερη περιοχή, επομένως έχουμε μια εικόνα λίγο πολύ του τι συμβαίνει από τη δυνατότητα που είχαμε από πρωτογενή δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Δεν βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ουσιαστικά ανατολικότερα και προς Καλοχωραφίτη, ίσως και προς Κούρβουλα, έχουμε βρει κάποιες περιοχές που ίσως υπάρχουν και υποψίες υδρόθυου, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιοι θύλακες με αέρια φάση συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά ότι βρισκόμαστε σε μια ζώνη με υδρογονάνθρακες. Οι ειδικοί πάντως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η παρουσία αέριας φάσης σε γεωτρήσεις να συνδέεται με φυσικό αέριο.